Μικρής κλίμακας εργασίες πραγματοποιούνται στα εκκλησιαστικά μνημεία, τα οποία επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, ενώ όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες ακόμα μέχρι ότου εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Η εκπόνηση των μελετών είναι και πάρα πολλά τα μνημεία, θα απαιτήσει κάποιο χρόνο, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε το έργο των προσωρινών μέτρων, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να σταματήσουμε την επιβάρυνση της κατάστασης των μνημείων. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι είναι αρκετά ανησυχητική η κατάσταση με τους διαρκείς, με τα σεισμούς. Είναι επικίνδυνο για το προσωπικό της εφορίας να εργάζεται μέσα στα μνημεία υπό αυτές τις συνθήκες και αυτό στην ουσία έχει καθυστερήσει και την πρόοδο των εργασιών. Δεν μπορούμε να μπούμε ακόμη στο εσωτερικό. Έχουμε 20 ενορίες, στις οποίες οι θείες λειτουργίες γίνονται σε αίθουσες ή σε μικρούς ναούς οι οποίοι δεν επλήγησαν από τους σεισμούς. Έχουμε δηλαδή 20 εμπερίστατες ενορίες μετά τον σεισμό και βεβαίως έχουμε πολλούς βυζαντινούς ναούς, μικρούς ή μεγάλους, στους οποίους παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν προτεραιότητα και να ενδιαφερθούν ιδιαιτέρως. Πρόκειται για μνημεία που χρονολογούνται πριν το 1830, με ορισμένα να παρουσιάζουν ρηγματώσεις, ενώ άλλα έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Έχουμε ξεκινήσει βασικά τώρα με καθαρισμούς και περισυλλογή του πεσμένου υλικού και ταυτόχρονα με την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων και των μικρομελετών για το πώς θα γίνουν οι υποστηλώσεις και οι αντιστηρίξεις. Το επόμενο στάδιο θα είναι η εκτέλεση των υποστηλώσεων και των αντιστηρίξεων. Στο Χουμέρι ο κεντρικός ναός είναι βυζαντινός ναός και μετά τους σεισμούς έχει υποστεί τέτοια πλήγματα που δεν μπορεί να λειτουργήσει και είναι με κάποια νάιλον καλυμμένος και πολύ φοβούμαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν υπάρξει μέρημνα από την αρμόδια υπηρεσία της εφορίας αρχαιοτήτων, οι ναοί αυτοί μπορεί ή να καταστραφούν ή να καταρρεύσουν ή να υποστούν χειρότερες καταστροφές και μεγαλύτερα πλήγματα. Η Εφορία Αρχαιοτήτων έχει καταγράψει μια λίστα με περισσότερα από 40 μνημεία με ορισμένα να εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος κατάρρευσης εξαιτίας των συνεχόμενων μετασεισμικών δονήσεων. Υπάρχουν μνημεία τα οποία κινδυνεύουν στατικά και υπάρχουν μνημεία τα οποία δεν κινδυνεύουν στατικά, αλλά είναι τοιχογραφημένα. Ναι, για παράδειγμα, πολύ σοβαρό πρόβλημα και μερική κατάπτωση είχε ο ναός των Αγίων Αποστόλων στους Θόλους. Σοβαρότατο θέμα στατικό έχει και έχουν τα μνημεία της περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το πράγμα χρονίζει και ιδιαίτερα οι Βυζαντινοί ναοί που είναι ένας πλούτος πολιτιστικής συνέχειας, μαρτυρίας και παρουσίας ταυτότητας ημών, ταυτότητα του ελληνισμού, της Κρήτης, της Ευρώπης, θα πρέπει να πάρουν προτεραιότητα. Η Βασιλική Σιθιακάκη αναφέρθηκε στην εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση των λαβωμένων μνημείων καθώς και στις προτεραιότητες που θα δοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει προετοιμαστεί μια προγραμματική σύμβαση με τα δύο πολυτεχνία, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Χανίων, τα οποία θα εκτελέσουν τις μελέτες αποκατάστασης των μνημείων, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι εργασίες σύνθετες υψηλών απαιτήσεων. Η σύμβαση, η προγραμματική είναι για υπογραφή, νομίζω είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει και όπως ακριβώς έγινε και με τη μελέτη του Αγίου Μηνά, θα ξεκινήσει εκπόνηση αυτών των μελετών προκειμένου στη συνέχεια να εγκριθούν και να αρχίσουμε να αναζητούμε χρηματοδότηση.